Όπως μας ειδοποιούν από το κοντρόλ, θα διακόψουμε για λίγο για διαφημίσεις. Και θα σας πω ένα ανέκδοτο. Να σας πω για τρεις παπάδες. Τσιφλιδερίκη στα αδέρφια είναι αυτή. Μετά το Πάσχα, Χρυσούλα τα γράφει, τα δύο παράσκους αυτά. Μετά το Πάσχα σμίξανε τρεις παπάδες να δούνε, επειδή είχανε φουλάρει τα παγκάρια, να δούνε πώς θα τα μοιράσουνε να μην έχουν διαμαρτία. Φοβούνται την αμαρτία. Λέει ο ένας παπάς, ρε παιδιά, εγώ τι να πω. Εγώ κάνω ένα σταυρό, ένα κύκλο μεγάλο στο χώμα, κάνω ένα σταυρό, στέκομαι στη μέση του σταυρού, κάνω το σταυρό μου και λέω, Θεέ μου, βοήθησέ με να μοιράσω τα λεφτά του παγκαριού. Και μου έρχεται μια έμπνευση και πετώ τα ψηλά, όλα τα λεφτά ψηλά, όσα πέσουν στο κύκλο μέσα, βοήθειά μου, τα άλλα, τα δίνω, αυτά που πέφτουν στο κύκλο, τα δίνω όλα υπέρ του Θεού. Απ' έξω ό,τι πέσουν ψηλά τα παίρνω εγώ, γιατί λέω, για αφού δεν πέσαν στο κύκλο, είναι δικά μου. Δεν πρέπει να έχω αμαρτία. Λέει ο άλλος, εγώ βγάζω το δίσκο έξω και τα πετώ όλα του Θεού. Όσα πέσουν στο δίσκο είναι του Θεού. Όσα πέσουν απ' έξω, εκεί εγώ δεν κρίνω, όσα πέσουν απ' έξω τα παίρνω εγώ. Και λέει ο τρίτος, εγώ παιδιά τα πετώ όλα του Θεού και ό,τι δεν πιάσει αυτός τα παίρνω εγώ. Να πει και ο μαέστρος ο Βίτα και αυτός ένα ανεκδοτάκι. Μαέστρος ο Βίτα. Εγώ θα σας πω για όσοι έχετε ζήσει στα χωριά που ξέρετε πως ζευγαρώνει ο τράγος με την έγα. Όποιος δεν καταλαβαίνει να σηκώνει τη χέρα του, να το επαναλαμβάνω. Εσύ λοιπόν, σε ένα χωριό ήταν μια γριά χείρα και είχε και μια κόρη που ήταν σε ηλικία, μόλις πλησίαζε εκεί γύρω στην εφηβεία. Και λέει μια μέρα η μάνα στην κόρη, θα πάρεις την έγα να την επάς του Κωστή και από πέρα που έχει τον τράγο, να την αφήσεις την έγα και θα φύγεις. Δεν θα κάτσει εκεί πέρα να βλέπεις τι κάνει ο τράγος με την έγα. Εντάξει μάνα, εντάξει. Πέφτει λοιπόν, πάει με το που αφήνει την έγα του Κωστή, αυτή την έτρωγε περιέργεια τι θα γίνει τώρα ο τράγος με την έγα. Οπότε πάει πίσω από τη μάντρα μέσα από κάτι κλαδιά, σιγά σιγά με την παρακατσέβη από κάτι τρύπες και κοίταζε. Είδε λοιπόν όλη την αναπαράσταση τι έγινε εκεί πέρα, φεύγει πάει σπίτι. Να όμως που είχε αργήσει και λέει η μάνα, πού είσαι μωρή τόση ώρα. Ρε μαμά, να σου πω την αλήθεια μου, έκατσα και είδα ηντακαμέ ο τράγος στην έγα μας. Σαν δεν τρέπεσε και τα δες όλα, είδα ρε μάνα, αλλά τι να σου πω, η έγα μας πολύ μπουμπούνας. Δεν καταλαβαίνει καθόλου, έτσι κόβει. Γιατί ρε παιδάκι μου, λέει, αυτή η μάνα περίμενε να ακούσει άλλα. Είναι μπουμπούνας η έγα και δεν της κόβει. Ναι ρε μάνα, γιατί πήγαινε ο τράγος και πάει από το ένα αυτή και τσίκανε. Και από το ένα αυτή και από το άλλο, οπότε δεν καταλαβαίνει τίποτα η έγα μας. Οπότε έβγαλε ένα κόκκινο μαρκαδόρο και τα έγραψε από πίσω. Επειδή ο μαέστρος Β σας πάει στην αμαρτία, εγώ θα σας γυρίσω πίσω στον δρόμο, στον δρόμο της αρετής. Στο χωριό εβάλανε ρεύμα, παλιά επί του Παπαδόπουλου του σχορεμένου, ανεπόθεν δεκατέο, εβάλανε σε κάθε σπίτι ένα ρολόι, μια λάμπα, ένα διακόπτη, μια μπρίζα. Και παρατηρήσαν ότι όλες οι γριές στο χωριό καίγανε κάποια βάτε, ο μετρητής κάτι έγραφε. Σε μια γριά δεν έγραφε τίποτα. Τον άλλο μήνα, σε όλες κάτι γράφανε, στη γριά τίποτα. Λέει, μπορεί να λείπει στη κόρη της στην Αθήνα, τέλος πάντων το ρολόι δεν έγραφε τίποτα. Την τρίτη φορά την εθωρούν τη γριά στο σπίτι. Και έτσι λένε, έθια, μασί,
τη λάμπα του ηλεκτρικού, δεν την ανάφτεις. Λέει, ανάφτεις την παιδί μου, δεν χάσω τα σπίρτα. Αυτή άναφε τον ίχνο ακόμη. Άναφε τον ίχνο και αφού δεν έχουν τα σπίρτα, λέει, ανάψει τη λάμπα για να βρω που τα σπίρτα. Όχι, λες, ξετσίπω τα μανούλια, δεν τρέπεσαι. Εγώ δεν λέω άλλο γιατί ολοτέχεια κατέχω. Αλλά θα σας πω ένα με δύο κριτικούς που δεν είχαν έρθει ποτέ στην Αθήνα, στον Πειραιά, δεν είχαν φύγει από το χωριό. Και οπότε κάποια στιγμή ο ένας κάτω στο καφενείο εκεί πέρα και λέει, μπρεσί, αύριο θα φύγω να πάω στον Πειραιά γιατί έχω μια δουλειά, πήγω και πρέπει να πάω. Του λέει ο άλλος, άμε μωρέ. Του λέει κάτι χωριό εκεί πέρα, πήγε να μπορεί να δούμε τα κόσμος ή να μας επίσης. Ή τα γίνεται και απάνω. Οπότε λέει, εντάξει, φεύγει, έρχεται στον Πειραιά. Με το που έρχεται στον Πειραιά, παίρνει ένα ταξί και του λέει του ταξιτζή Αθήνα. Πάει ο ταξιτζής στην Αθήνα. Στον δρόμο λοιπόν επέρναγε τις πολλές γέφυρες και τον επήρε ο ύπνος εντωμεταξύ αυτόν. Και ξύπνησε την ώρα που ήταν στις διπλές γέφυρες και ήταν στην πάνω-πάνω γέφυρα και με το που ανοίγει τα μάτια του κάνει έτσι έλοξα από το τζάμι και θωρεί από κάτω τους άλλα αυτοκίνητα και τρέχανε. Σου λέει, τι άλλο γίνεται πέρα. Εγώ πού είμαι δηλαδή, μέσα στον ύπνο του. Λέει, εγώ πού είμαι, στον αέρα είμαι και περνώ από κάτω μας αυτοκίνητα. Οπότε δεν λέει τίποτα αυτός, λέει να πω τίποτα ταξιτζή, θα με πιάσει το δούλεμα, δεν του λέω πράγμα. Πάει στο χωριό, με το που πάει στο χωριό, τον ερωτούνε, μπρε, καλώς δεν τα κάνεις, ή τα να κάνω, μπρε. Άμα σας πω θα κουζουλαθείτε. Λέει, ήταν, τα ταξί στην Αθήνα πετούνε. Μπρε, κουζουλώσεις, μπρε, που πετούνε. Μπρε, άμα σου λέω πετούνε, εγώ εμπήκα και ανοίγω τα μάτια μου και θωρώ από κάτω αυτοκίνητα, από κάτω μας και γλακούσανε, πάνω, κάτω, πέρα, από δε. Του λέει ο άλλος, για, πώς μου λες σώματα, για, εγώ θα πάω μεθαύριο και θα δω. Λέει, στήσιμα πάνω, του λέει, στήσιμα, στήσιμα μπρε θα βάλουμε, είναι δυνατόν να πετούνε μπρε τα ταξί. Στήσιμα μπρε, το γάιδαρο θα βάλουμε, όποιος ξέρει το γάιδαρο είναι σαν να έχουμε μια Μερσεντέ και πάνε με τη Μερσεντέ, πώς το λένε, στήσιμα, ποιος θα την πάρει. Λοιπόν, το γάιδαρο, στήσιμα. Οπότε φεύγει ο άλλος, έρχεται στον Πειραιά. Με το που έρχεται στον Πειραιά, μπαίνει σε ένα ταξί και το κάνει ο διάλογος και του τυχαίνει ένας ταξιτζής, αλανιάρης, μάγκας και μόρτης και ξέρω εγώ, και του λέει, έλα ρε κριτικά και είπα μέσα, εγώ που γουστάρ θα σε πάω να πούμε. Ναι, με το που μπαίνει μέσα, του λέει, εντάξει. Με το που μπαίνει μέσα, λέει, και πού κάνει σκέφ να σε πετάξω. Όπα, κάνει αυτός. Να πετάξει. Λέει ο κριτικός, λέει, κουμπάρε θα με πας στη Συγκρού. Και σε τι ύψος γουστάρι, ρε φίλε. Ο ταξιτής σου εννοούσε αριθμό. Σε τι ύψος γουστάρις. Και του λέει και ο κριτικός, κουμπάρε, χαμηλά, χαμηλά, μη σκοτωθώ και πάει στο διάλο, χάλο που χάνω το γάιδαρο. Να μη σκοτωθώ κιόλα. Ο μαέστρος Βίτας σε πέρασε. Επειδή θα με περάσει και με, θα πάει στην κόλαση αυτός και εγώ στον παράδεισο, μετά με ποιο θα παίζω. Άρα ας πω κι εγώ ένα του της κόλασης. Είχε μια κόρη καλή, να μην πω σαβιά, και ήταν νιώπαντρη. Και απεριέργεια ήθελε να δει η κόρη της ευχαριστιέται το βράδυ και βάζει τα μάτια της από την κολλιδαρότρυπα και παρατήρησε τα πόδια της, τα έχει τελείως ίσια επάνω. Δεν το ξέρα αυτό. Ρωτάει την κόρη της τα λιμέρα, μα δεν μπορείς παιδί μου. Τα πόδια σου, γιατί τα έχεις όλα πάνω, τελείωσα πάνω. Έτσι μαμά δεν χάνω πόντο. Πόντο! Έχει το μαγαρισμένο του πατέρα σου πόσα χιλιόμετρα έχω χαϊμένα. Λοιπόν, για να μην κλέψει το ταχυδαχειρουργό, θα παίξω με ένα συρτό.
στα άλλα, σε άλλες διαφημίσεις, θα πούμε για άλλα νεύματα, εντάξει. Συνεχίζουμε το πρόγραμμα. Μια μέρα ξαναήθησαν εδώ πολύ και κύριος Αντρέας και κάνατε πάλι σόλιο. Μια μέρα. Πού δεν λείπει, γιατί με πάνε. Την πρώτη μέρα ήταν, την πρώτη μέρα. Thank you.